Συγκινητικό. Τι ωραία. Συγκινήσε. Τώρα τελευταία πάρα πολύ. Είδα αυτή την ταινία, το ένας άνθρωπος που το λέγανε Ότο, κάπως έτσι λέγεται. Ναι. Ότο με ο ταφταφό, όπως λένε, οτομομπίλ. Και ευτυχώς είχε κοιμηθεί η Μαριλού και την έλαβα μόνος μου, γιατί στο τελευταίο μισάωρο ήμουν μίξα κλάμα και δεν... Σε ντρέπεσαι όταν σου συμβαίνει αυτό? Ας πούμε, η συγκίνηση σε κάνει να αισθάνεσαι αμηχανά? Κοίταξε να δεις, εδώ μπροστά σε εσάς δεν υπάρχει λόγος να αρχίσω να κλαίω τώρα και να... Απλά πολλοί κόσμος και ειδικά άντρες δυσκολεύονται με το κλάμα. Ναι, γιατί έτσι το έχουν περάσει αυτό το... Ακριβώς. Ότι οι άντρες δεν κλαίνε, δεν είναι μια στερεοτυπική φράση. Μέχρι που ήρθε ο Τζόνι Ντεπ να το ανατρέψει. με και την ταινία το... Πώς λεγότανε, ο άντρας που έκλαιγε, κάτι τέτοιο. Εσύ κλαίς συχνά, δηλαδή είσαι τύπος που κλαίει. Στην ταινία, στο... δεν ξέρω, σε στιγμές προσωπικές. Όχι, όχι, αλλά... Προσπαθώ να διαχειριστώ τους δαίμονές μου. Δηλαδή, υπάρχει το κλάμα το οποίο ξεσπάς, εκείνο το λυτρωτικό, το ωραίο το οποίο έρχεται και σαν ένα φως και σε λούζει από πάνω και σε ξεπλένει, σε καθαρίζει. Και υπάρχει και το οργισμένο, δεν το κάνω, ας πούμε. Ναι. Okay. Εκεί απλά ξεσπάω και απλά φωνάζω. Η κόρη σου θα σου χαρίσει, η κόρη σου θα σου χαρίσει πολύ κλάμα. Ναι. Πολύ θα σου χαρίσει κλάμα, δηλαδή στο πρώτο της ποίημα, στον υπηαγωγείο, όταν θα φύγει η πρώτη φορά να πάει στο σχολείο με την τσαντούλα της. Είναι πράγματα που θα σε κάνουν να κλάψεις πολύ και συνεχώς. Ήδη, να είσαι σίγουρος. Ήδη τον ετοιμάζεις που του τα πεις. Ναι, γιατί και εγώ ετοιμάζω. Δηλαδή, πώς να σου πω, εμένα είναι κάτι το οποίο μπορεί να με κάνει να αναλωθώ σε κλάματα. Είσαι έτοιμος? Πάρα πολύ. Ανά πάσα στιγμή. Ανά πάσα στιγμή. Κάτι μια καλύτερα. Κάτι μια καλιά. Αχ, συγγνώμη, δεν σε έμαθα το κάνω. Έχει και ένα λυκόπιασμα εδώ. Είσαι τρυφερός. Είσαι πολύ τρυφερός άνθρωπος. Φαίνεσαι. Ναι.